Νίκο, είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο στην πολιτική ζωή. Ένα κόμμα όταν γίνεται κυβέρνηση επιδιώκει τη συνένεση, αλλά μετά στην αντιπολίτευση είναι όχι σε όλα. Όλα ανάποδα. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολύ σκληρή αντιπολίτευση το διάστημα που ήταν στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος και αν δεν απατώμε ψήφισε ελάχιστα νομοσχέδια. Ο βασικός όγκος της κοινοβουλευτικής δουλειάς της κυβέρνησης τότε δεν βρήκε υποστήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και σε περιπτώσεις που η κοινή λογική έλεγε ότι έπρεπε να ψηφίζουν όλοι μαζί. Τώρα λοιπόν που έχει τις καυτές πατάτες στα χέρια του, αντιμετωπίζει πιέσεις και έξωθεν, αλλά και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Τώρα θέλει συνεργασία, θέλει συνεννόηση, θέλει ήπιο κλίμα και χαμηλούς τόνους. Βεβαίως χρήσιμο είναι για τον τόπο να υπάρχουν και χαμηλοί τόνοι και συνένεση, αλλά αυτά δεν γίνονται χωρίς να υπάρχει και συνεννόηση για την ουσία της πολιτικής. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνονται εκκλήσεις για συνεννόηση και για συμπόρευση στη Βουλή, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει αναλυτική και ουσιαστική συζήτηση για μια σειρά από σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να θελήσει η αντιπολίτευση να στηρίξει μέτρα όπως αυτό που αποκάλυψε το Σάββατο η αγορά και που το βρίσκω εξωφρενικό, να συνδυάζεται δηλαδή η περιουσιακή κατάσταση του συνταξιούχου, ακόμη και όταν παίρνει την κατώτατη σύνταξη, με το ύψος αυτής της κατώτατης σύνταξης, η οποία με τον τρόπο αυτό, για πολλές περιπτώσεις, θα πέσει κάτω από τα 400 ευρώ. Δεν νομίζω ότι σε αυτό θα βρει πρόθυμους πολιτικούς συνοδοιπόρους η κυβέρνηση και βέβαια, δεν νομίζω επίσης ότι κανένας είναι διατεθειμένος να ψηφίζει τα αρνητικά, να αναδέχεται το πολιτικό κόστος και να μην μετέχει στην κυβέρνηση. Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι οι δανειστές πιέζουν έντονα τον ΣΥΡΙΖΑ να διευρύνει την κυβέρνηση ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από τον πολύ ευαίσθητο αριθμό των 153 βουλευτών που διαθέτει σήμερα. Καταλαβαίνω πάντως πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είναι διατεθειμένος να παίξει ρόλο για εθνική συνεννόηση. Αυτή είναι η δουλειά του και σωστά πράττει που επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση. Αλλά νομίζω ότι για να υπάρξει αυτή η συνεννόηση πρέπει να υπάρξει και διάθεση από το ΣΥΡΙΖΑ να ακούσει και άλλες απόψεις από την αντιπολίτευση και να περιλάβει στην πολιτική του προτάσεις που η αντιπολίτευση θα κάνει. Συνοδοιπόροι που θα ψηφίζουν στη Βουλή, θα εισπράττουν κόστος και δεν θα εισακούονται, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν.